λες τώρα. Τι γίνεται, παιδιά. Γεια σας, κορίτσια. Γεια σας, ξεκινήσει αυτή η σεζόν. Και ξέρεις ότι θα ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία, γιατί έχω μια καταπληκτική ιδέα. Θα κάνω μια έκπληξη στο Spyrus. Μια έκπληξη που δεν θα την περιμένει. Ρε παιδί μου, έχουμε μια ταράτσα, την οποία δεν την κάνουμε τίποτα. Είναι μια άδεια ταράτσα. Δεν έχει τίποτα. Έχω σκεφτεί λοιπόν να διαμορφώσω την ταράτσα. Το μανεκέν Τζένι ξανοίγεται και στο χώρο του Maison et Decoration. Πάμε να διαμορφώσουμε την ταράτσα μου. I'm shining from the rooftop, baby. Tell me, bro, you come and see me. I'm shining from the rooftop. Θα του κάνω την ωραιότερη έκπληξη της ζωής του. Μπορεί μετά από αυτό να μου κάνει και πρώτα σιγά μου. Ποιος ξέρει. I'm shining from the rooftop, baby. Come pick me up, come pick me up. I'm just a lover of my twin. Έχω μπερδευτεί. Δεν ξέρω τι στυλ να το κάνω. Νομίζω ότι δεν το έχω με το ντεκό. Το στήσιμο της έκπληξης δεν πάει καθόλου καλά. Ας συνεχίσω. Πάω στα φώτα να πάρω λίγη φώτιση να δω πώς θα το φτιάξω. Δώσε μου λίγη φώτιση να δω πώς θα το φτιάξω. Θα τα καταφέρω. Νομίζω ότι υπάρχει λύση. Το μανεκέν Τζένι δεν πέφτει ποτέ έξω. Αυτοί θα με σώσουν. My twin soul, fire the shots and I need to know. I'm shining from the rooftop, baby. Come pick me up. Τι κάνετε εσείς εδώ? Εμείς είμαστε Garden Expert. Ναι. Είμαστε μια καινούργια υπηρεσία διαμόρφωση εξωτερικών χώρων. Θα ξεκινήσουμε με το ολοκληρωμένο μας πρόγραμμα. Mm-hmm. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει. Ερχόμαστε στο χώρο σας, κάνουμε μια αυτοψία εμείς του χώρου, αντιμέτρηση και τραβάμε και φωτογραφίες στην ταράτσα σας. Mm-hmm. Και στη συνέχεια προχωράμε σε κάποια σχέδια 3D. Μάλιστα. Στο να κάνουμε μια δεύτερη επίσκεψη στο κατάστημα για να σας κάνουμε την παρουσίαση για το τελικό αποτέλεσμα, πώς θα είναι η ταράτσα σας. Σε 3D. Σε 3D. Και παραλαμβάνετε και ένα βίντεο μαζί. Αυτές είναι δουλειές. Είναι στο να κάνετε περιήγηση στο χώρο σας. Αυτές είναι δουλειές. Διότι γιατί να τελειπωρηθώ και να κουραστώ που μπορείτε να το κάνετε εσείς. Θα τα έχετε όλα έτοιμα από εμάς. Θέλω το ολοκληρωμένο πακέτο. Μόλις έφυγαν οι άνθρωποι, το έβαψαν, το έκαναν κούκλα. Αύριο θα το αποκαλύψω όλα. Νομίζω ότι θα τρελαθεί από τη χαρά του. Θα είναι η ωραιότερη έκπληξη που του έχω κάνει ποτέ. Νομίζω ότι θα φτιάξουμε την ταράτσα των ονείρων μας. Ανυπομονώ για αύριο. Μην πρωτοχτυπάς τις χάντρες. Η γουλιά κάνει τους άντρες. Το γιατί το πληροφορεί το μυστρί. Σπύρο! Ναι. Έλα ένα λεπτάκι. Θέλω να σου δείξω κάτι. Περίμενε, μην κοιτάς, μην κοιτάς. Μάλιστα. Θέλω να σου δείξω κάτι. Ναι. Που ετοίμασα για σένα και για μένα. Ναι. Και είναι έκπληξη. Ωραία, πώς θα το δω άμα δεν βλέπω? Είσαι έτοιμος? Πολύ. Με το ένα. Θα σου πω εγώ να τα ανοίξεις, μην τα ανοίξεις. Με το ένα, με το δύο, με το τρία! Σου θυμίζει κάτι? Όχι. Για δες το λίγο καλύτερα. Αποκλείεται! Αυτό εδώ θα γίνει από πάνω. Είναι η ταράτσα μας! Πλάκα κάνεις! Πότε θα γίνει αυτό το πράγμα? Σοβαρά μιλάς? Σήμερα! Πού, πότε? Τώρα! Επάνω, εδώ επάνω, θα υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι! Τι λες τώρα? Τι γίνεται, παιδιά? Γεια σας, κορίτσια! Γεια σας. Πω, πω, αυτό.
Αυτό είναι τρελό. Είναι τέλειο. Κοίταξε που έχει βαφτεί, έχει αλλάξει όλο. Και πού να δεις τι έχει να γίνει σε λίγο που μπαίνουν και τα έπιπλα. Το καταλαβαίνεις ότι εγώ θα φέρω μια σκηνή να την καρφώσω εδώ και να μην το κουνάω. Θα μένεις εδώ. Θα ζω εδώ. Είπαμε να τη φτιάξουμε για να... Α, ναι. Όχι για να χωρίσουμε. Μπορείς να έρθεις κι εσύ, κορίτσι. Ναι, όχι εγώ. Πάμε να βοηθήσουμε λίγο τα παιδιά. Και να σου γνωρίσω την ομάδα. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Αν δεν ήταν τα παιδιά από το Practical, δεν θα κάναμε δουλίτσα καθόλου, να ξέρεις. Παιδιά, με κατασκλαβώνετε με αυτό το πράγμα, οπότε είμαι ο επίσημος βοηθός σας για σήμερα. Ό,τι θέλετε εγώ. Θα κουβαλάω, θα κόβω, θα ράβω, ό,τι χρειάζεται. Θα βοηθήσουμε, αλήθεια θα βοηθήσουμε. Τέλεια. Ωραία, ξεκινήστε εσείς και θα βοηθήσουμε κι εμείς. Δηλαδή, πάω να φέρω νεράκια, καφέδες, τέτοια πράγματα. Τέλεια. Ωραία, τέλεια. Σου πω ότι θα βοηθήσω, δεν το είπα. Το είπε. Ωραία, αυτό το κομμάτι είναι DIY και μ' αρέσει πολύ. Mm-hmm. Γιατί το φτιάχνουμε μόνες μας. Μπράβο! Ξέρω εγώ να βάφω πολύ καλά. Το βλέπω, είσαι πάρα πολύ καλή. Έχω βάψει νύχι εγώ! Επειδή έχω συμβιβαστεί με το γεγονός ότι όλα αυτά τα πανέμορφα φυτά θα τα φροντίζω εγώ. Ωραία. Αλλά δεν ξέρω αν θα έχω το χρόνο να είμαι συνέχεια από πάνω τους. Από ό,τι κατάλαβα, έχουμε διαλέξει πράγματα τα οποία είναι πιο απλά στη φροντίδα. Φυτά τα οποία δεν θέλουν ιδιαίτερη περιποίηση, ελάχιστο νερό και είναι πολύ ανθεκτικά σε ασθένεια, προσβολές που μπορεί να υπάρχει σε ένα μπαλκόνι. Οκ. Okay. Πώς γίνεται κάθε φορά που πρέπει να γίνει βρώμικη δουλειά η Τζέννη να έχει εξαφανιστεί, να γίνει μπουχός. Νομίζω θα αράζει σε κάνα από τα καναπεδάκια που μας φτιάχνουν. Έτσι. Ναι, ρε, σου λέω, έχω κάνει ένα εκατομμύριο δουλειές. Δεν έχω κάτσει. Λεπτό δεν έχω κάτσει, η μέση μου με έχει πιάσει. Άστα. Έχω πολύ κόσμο και πρέπει να είμαι πάνω από όλους. Να λέω, βάλε αυτό εκεί, κάνε αυτό από εκεί. Τα έχω έγνοια, ρε εσύ, τα έχω έγνοια. Να περάσει ο καναπές. Εκεί βάλτονε. Μπράβο. Πολύ καλά τα έχω οργανώσει, πολύ καλά. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Πολύ καλή δουλειά, μπράβο. Μα είναι τέλειο! Μα το έχεις φτιάξει τέλεια! Αυτό είναι το καινούριο σαλονάκι μου, το οποίο είναι DIY, παρακαλώ. Διότι κανονικά, αυτό ήταν γλάστρα. Και βάλαμε από πάνω ένα ξύλο. Θα χώσουμε και... Θα βάλουμε και μαξιλαράκια mm-hmm. και θα είναι άνετο. GG. Σας καλώ στο καινούριο μου καθιστικό. Κοίταξε πόσο άνετο είναι. Μήπως να φέρουμε και το DIY τραπεζάκι. Έχουμε και DIY τραπεζάκι. Εννοείται. Παιδιά, σηκωθείτε να δουλεύουμε λίγο καθισιόλη την ώρα. Λίγο. Ο άντρας είναι άντρας και ψηλά στη σκαλωσιά. Μετράει για τον πόη του και την κορμοστασιά. Ο άντρας είναι άντρας. Γεννήθηκα αυτό πώ, να ξέρει θα γυρίσει ο τροχό. Μπράβο, Θεοχάρη, μπράβο, παιδί μου, τα έχει κάνει όλα τέλεια. So are we leaving? There's gonna be done. Are we leaving? Πιτά, τσεκ. Προσπαθούμε. Σαλονάκι, τσεκ. Σαλονάκι από εδώ, τσεκ, ναι. Μας μένει τραπεζαρία από εδώ. Τραπεζαρία, τσεκ. Πώς τσεκ. Δεν την έχουμε στήσει, κοίτα τι γίνεται. Ωραία, ψηλό τσεκ. Καλά, είμαστε και 4 ώρες, έτσι. Έχουμε ρίξει δουλειά, όχι αστεία. Φτιάχνω την ταράτσα. Καλά, περιμένετε παρτάρα αυτό το Σάββατο. Καλά, βοηθάω πάρα πολύ. It's my party. All right, just me and you party. Νομίζω ότι τα καταφέραμε. Εγώ είμαι σίγουρος ότι τα καταφέραμε. Είναι φανταστικό! Να δώσουμε το βραβείο σε αυτόν που κουράστηκε λιγότερο από όλους. Να το πάρω εγώ. Ναι, ξεκάθαρα. Έλα, κουράστηκα, αλήθεια. Ναι. Κουράστηκα πολύ. Αλλά πιο πολύ κουράστηκαν όλα τα παιδιά. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήτανε τέλεια. Νομίζω ότι φτιάξαμε
έχουμε την πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας. Mm-hmm. Και σίγουρα της Ευρώπης μπορεί να πω. Εγώ. Αλλά το σημαντικό είναι ότι το Σάββατο κάνουμε πάρτι και είστε όλοι καλεσμένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας! Γεια! Yeah!